παρεμβάσει που είχαμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την κυρία Λαγκάρντ. Νομίζω ότι έχουμε μπει όντως στην ώρα που μιλάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μας επιφύλασε ευχάριστες ειδήσεις εχθές και οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα μας επιφυλάσει και σήμερα, διότι οι εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συνεχίζονται. Σήμερα έχουμε σειρά με τα δημοσιονομικά θέματα, όπου οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει πάρα πολύ χαμηλά το στόχο για το πρωτογενές πλεώνασμα του 2018 και αυτό μένει να δούμε τι σημαίνει. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι γύρω στο 2 με 2,5% όταν ο στόχος που πρέπει να πιάσουμε είναι το 3,5%. Ο φόβος εκεί είναι μήπως ενεργοποιηθεί το σενάριο πρόσθετων μέτρων για το 2018. Εκτιμάς ότι αυτές οι πληροφορίες θα δίνουν και ένα τόνο για τις συζητήσεις που θα γίνουν έστω και παρασκηνιακά το Σαββατοκύριακο? Προφανώς και δίνουν, διότι είμαστε στην φάση όπου θα πρέπει να συμφωνηθούν οι παραδοχές με βάση τις οποίες θα χτιστούν οι νέες εκθέσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους. Και αυτές οι εκθέσεις για να ξεκινήσουν να φτιάχνονται θα πρέπει να καταλήξουν σε κάποια νούμερα με βάση τα οποία θα μας δείχνουν τις προβλέψεις για το μέλλον. Τι ανάπτυξη θα έχει η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια, τι πληθωρισμό θα έχει, τι δυνατότητες θα έχει με βάση όλα αυτά να επιτύχει τα πρωτογενή πλεονάσματα που είναι Βασιλέλα, και η βάση. Δεν προηγείται όλων αυτών δεν ξέρω αν είναι πολιτική ή όχι απόφαση, αλλά εν πάση περιπτώσει η απόφαση, παύλα συμφωνία ανάμεσα στο Δέλτα Νιτάφ και την ευρωπαϊκή πλευρά, τη Γερμανία δηλαδή, κατά βάση για την ιστορία του χρέους. Ναι, η ιστορία του χρέους ακριβώς θα βασιστεί επάνω σε κάποια νούμερα. Μπορεί σαφώς να έχει και πολιτικές διαστάσεις η όλη συζήτηση. Εν τούτης, αν δεν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές στο πώς βλέπουν την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία και επί του χρέους. Αλλά εδώ μας έχουμε διαφωνίες και στις εκτιμήσεις. Προφανώς. Εννοώ στις εκτιμήσεις για την απόδοση των μέτρων και επομένως στην επίτευξη όχι των στόχων και των μεγεθών που έχουν τεθεί και στον προϋπολογισμό από μια πλευρά. Έτσι είναι. Εχθές η υποβάθμιση των προβλέψεων του Δούνου του για την ανάπτυξη των επόμενων ετών ήταν μια αρκετά σημαντική εξέλιξη. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι σύμφωνα με όλες τις πλευρές η Ελλάδα από φέτος έχει μπει σε ρυθμούς καλύτερους ανάπτυξης. Μπορούμε να περιμένουμε κάποια καλύτερα μεγέθη. Εν τούτης, όταν βλέπει κανείς το Δούνου του να προβλέπει ΑΕΠ γύρω στο 1% το 2021-2022, σημαίνει ότι στην ουσία είμαστε ακόμα σε πολύ αρχικά στάδια, σε στασιμότητα, δεν φτάνουν αυτά τα νούμερα για να πάμε καλύτερα και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά και ως προς τα μέτρα που θα λάβουμε και ως προς τις παραδοχές που θα γίνουν για να δούμε πώς θα προχωρήσουν. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους που βγήκαν χθες και κάπως μας προσγείωσαν, ανησυχούν το οικονομικό επιτελείο? Γιατί όλα είναι θέμα στόχων και αυτό. Προφανώς και ανησυχούν, γιατί δείχνουν ότι μπαίνουμε πια σε μια περίοδο που ξεφουσκώνει αυτό το θαύμα, ας το πούμε, των πρωτογενών πλεονασμάτων και της υπεραπόδοσης. Μένει να δούμε όμως και τους επόμενους μήνες πώς θα εξελιχθεί η ίσπραξη των εσόδων. Γιατί το πρώτο τρίμηνο είχε ενδεχομένως και κάποια νούμερα τα οποία εξηγούν και αυτή την προσγείωση, τη Fraport που είδαμε ότι δεν μπήκαν τα έσοδα. Από τον επόμενο μήνα νομίζω θα είναι πιο ξεκάθαρα τα στοιχεία που θα έχουμε, κυρίως ως προς τις εισπράξεις των φόρων κλπ.